Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Άννα Ανδριανού, με αφορμή βέβαια τις παραστάσεις οι πιο δυνατές στο θέατρο Σοφούλη. Την καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου πόλη στην Ελλάδα, οπότε κάθε φορά είμαι τρελά ευτυχισμένη όταν βρίσκομαι εδώ. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το έργο. Οι πιο δυνατές είναι ένα έργο που έχω γράψει εγώ. Σύγχρονο, συμβαίνει στη σημερινή εποχή σε μια σύγχρονη μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και έχει σαν αφορμή ένα μονόλογο που είχε γράψει ο Στρίμπερκ, την πιο δυνατή, στον οποίο μια γυναίκα παντρεμένη βρίσκει παραμονή Χριστουγέννων σε ένα καφέ την ερωμένη του άντρα της και εξαπολύει εναντίον της ένα μονόλογο στον οποίο προσπαθεί να της αποδείξει ότι σε αυτό τον αγώνα που χρόνια μεταξύ τους για το ποια θα επικρατήσει και ποια θα κρατήσει τον άπιστο, εκείνη η οποία τον κράτησε κιόλας σαν σύζυγος υπήρξε η πιο δυνατή, η πιο μεθοδική, η πιο αυτή η οποία υπέμεινε, περίμενε, λύγησε και μπόρεσε να τον κρατήσει. Στο μονόλογο αυτό, ένα μικρό μονόπρακτο, η ερωμένη δεν έχει φωνή. Είναι μια γυναίκα που ακούει όλο αυτό το διάστημα σιωπηλή. Εγώ λοιπόν θέλησα να κάνω μια απάντηση σε όλο αυτό. Ένα έργο στο οποίο και οι δύο γυναίκες έχουν εξίσου ισχυρή προσωπικότητα, είναι εξίσου δυνατές ή αδύναμες, γιατί πολλές φορές το να διεκδικείς έτσι κάποιον μπορεί να είναι αδυναμία και όχι δύναμη. Και είναι ένα έργο για δύο πρόσωπα, παρότι υπάρχει και ένα τρίτο, μια νεαρή κοπέλα η οποία βλέπουμε και αυτή πως βλέπει τον έρωτα και βλέπουμε, έχω βάλει την ερωμένη να μιλάει, να απαντάει, να έχει και αυτή τη δική της άποψη και τη δική της ιστορία. Είναι ένα έργο πάνω στο γάμο, στον έρωτα, στα θέματα της φθοράς του έρωτα μέσα στον χρόνο, στα θέματα της απιστίας, το οποίο αφορά πάρα πολύ στη γυναικεία φύση και στο πώς βλέπουν οι γυναίκες αυτό το θέμα, αλλά αφορά πάρα πολύ και τους άντρες. Απόδειξη ότι δύο χρόνια που το παίζουμε στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλούς άντρες θεατές που ήταν ενθουσιασμένοι και πολλοί μάλιστα μετά αγοράσαν και το βιβλίο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αστάρτη και το κάνανε δώρο με αφιέρωση στη γυναίκα τους. Τελικά υπάρχουν έτσι γυναίκες που έχουν όντως τόση δύναμη και μπορούν να έρθουν τέτα-τέτ με την ερωμένη και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία έτσι της διεκδίκησης. Νομίζω ναι, ότι συμβαίνει πολύ συχνά, όπως συμβαίνει πολύ συχνά και σε αυτά τα τρίγωνα η ερωμένη και η σύζυγος να έχουν υπάρξει και φίλες. Οπότε συνήθως τέτοια ξεκαθαρίσματα γίνονται. Και μάλιστα η ψυχολογία λέει ότι στα τρίγωνα που κρατάνε καιρό συνήθως η ερωμένη ή η σύζυγος, δηλαδή η άλλη γυναίκα φτάνει στο σημείο να είναι αυτή το κέντρο του ενδιαφέροντος και όχι ο ίδιος ο άντρας. Γιατί έχεις την περιέργεια ποια είναι αυτή, πώς είναι αυτή, τι έχει και κρατάει τον άντρα. Εσάς σαν ιδέα πώς σας προέκυψε? Διαβάζοντας καταρχήν το στρίμπερ, το οποίο το ήξερα και από τη σχολή, γιατί είναι από τα πράγματα που κάνουν κλασικά στη σχολή, επειδή είναι μονόλογος. Διαβάζοντας λοιπόν και ξέροντας αυτό το έργο, κάποια στιγμή έψαχνα να βρω ένα μονόλογο που ήθελα να παίξω δευτερότριτο κάπου. Σκέφτηκα λοιπόν αυτό. Διαβάζοντας αυτό, είπα μετά, και γιατί να είναι μονόλογος? Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο σύγχρονο θεατρικό έργο με δύο δυνατές ηθοποιούς. Το παίζουμε αυτή τη στιγμή με την Ηρώτη Λούπη, που πραγματικά είναι η ιδανική δεύτερη πιο δυνατή, γιατί πρέπει να είναι δύο γυναίκες ισοδύναμες, παρότι μια είναι νεότερη και άλλη είναι μεγαλύτερη, αλλά πρέπει να είναι δύο γυναίκες με εξίσου δυνατή προσωπικότητα. Επίσης, ήθελα να κάνω ένα έργο πάνω στην απιστία, πάνω στον έρωτα, πάνω στο γάμο και πάνω στον κανόνα που λέει ότι τελικά η ερωμένη και η σύζυγος μοιάζουν πάρα πολύ συνήθως. Δηλαδή συνήθως οι άντρες ή πολλοί άντρες ερωτεύονται, η γυναίκα που ερωτεύονται μετά τη γυναίκα τους, δεν μιλάμε για ευκαιριακές περιπέτειες, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν. Οπότε είναι κατά κάποιον τρόπο μια ιστορία πάνω σε δύο γυναίκες, ερωμένη και σύζυγος, που είναι σαν να είναι λίγο η ίδια γυναίκα. Δηλαδή, τα δύο πρόσωπα και οι δύο ερωτικές ανάγκες μιας γυναίκας. Γιατί κάθε γυναίκα θέλει
πάντα έχει την ανάγκη συναισθηματικά από ασφάλεια, από το γάμο, από την οικογένεια, από το να αράξει κάπου. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει πάντα και ένα κομμάτι της που έχει την ανάγκη να πετάει, να ερωτεύεται, να τη διεκδικούν, να την ποθούν. Οπότε είναι δύο ανάγκες που είναι λίγο πολλές φορές αντίρροπες μέσα μας, γιατί ο γάμος οπωσδήποτε γιώνει τα πράγματα, ο έρωτας είναι η απόλυτη ελευθερία, αλλά ακριβώς επειδή είναι έτσι δεν μπορεί να κρατήσει πολύ σαν τέτοιος, πρέπει κάποια στιγμή να γιωθεί και εκεί το θέμα κάθε φορά είναι όταν γιώνεις τον έρωτα τι μένει και πώς τον διαχειρίζεσαι από εκεί και μετά. Πάντως και η σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολη για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βλέπουμε την κρίση που περνάνε για τους... Εύκολη. Δύσκολη γιατί οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν πάψει να υπάρχουν όπως στην εποχή των γιαγιάδων μας, πιθανό και των μανάδων μας, που οι άνθρωποι παρέμειναν σε ένα γάμο για πάρα πολλούς λόγους εξωτερικούς, γιατί μια γυναίκα δεν μπορούσε να ζήσει ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά εύκολα έξω από το γάμο, οπότε συμβιβαζόταν και ένας άντρας επίσης, ήταν λίγο μαγκούφης φεύγοντας από το γάμο, δεν χωρίζαν εύκολα οι άνθρωποι, οπότε υπήρχαν εξωτερικοί λόγοι που ανάγκασαν τους ανθρώπους να μείνουν μαζί. Τώρα που δεν υπάρχουν οι εξωτερικοί λόγοι, διαλύονται πιο εύκολα και είναι πιο δύσκολες οι σχέσεις, γιατί όμως το ζητούμενο είναι πια καθαρά συναισθηματικό και ψυχικό. Δηλαδή θέλουμε ένα σύντροφο όχι για να αποδείξουμε κάτι κοινωνικά, ούτε για να επιβιώσουμε οικονομικά. Θέλουμε ένα σύντροφο γιατί να μας συμπληρώνει. Το ζητούμενο δηλαδή πια στις σχέσεις είναι η ουσία. Και εκεί είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι και αισιόδοξο για μένα, γιατί τώρα πια ναι μεν δυσκολευόμαστε, αλλά αναζητάμε την ουσία του πράγματος. Και πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος πάει μπροστά, επειδή ο άνθρωπος εξελίσσεται, ότι σύντομα ή έστω και μετά από κάποιες δεκαετίες, δεν έχει σημασία αν δεν το ζήσουμε εμείς, τα ζευγάρια θα έχουν, το να είσαι ζευγάρι με κάποιον, θα είναι κάτι πιο ουσιαστικό και πιο όμορφο. Και είναι βέβαια και αυτό που χρειαζόμαστε, έτσι το ζητούμε. Ακριβώς. Να έρθουμε λίγο στην τηλεόραση και στα πολύ επιτυχημένα serial και κλεμμένα όνειρα, βέβαια το πιο πρόσφατο. Πώς προέκυψε έτσι όλο αυτό το ταξίδι με την τηλεόραση και πιστεύατε από την αρχή και ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ότι θα γνώριζε τόσο μεγάλη επιτυχία και η συγκεκριμένη σειρά, για να μείνουμε στην τέλη. Η συγκεκριμένη σειρά, η οποία ξεκίνησε από τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, που είχε κάνει και τη ζωή της άλλης και είχε κάνει γενικά επιτυχίες, ήταν μια πολύ καλή ιδέα του Δημήτρη αρχικά. Την αναπτύξαμε και μαζί. Στη συνέχεια υπάρχουν 10 σεναριογράφοι που συνεργάζονται. Ήταν μια τόσο καλά οργανωμένη και φτιαγμένη παραγωγή και μια τόσο δυνατή ιστορία, τόσο δυνατές ιστορίες, γιατί δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές, και διαπραγματεύονται τόσο ουσιαστικά πράγματα, τις σχέσεις, τον έρωτα, την οικογένεια, τις σχέσεις παιδιών και γονιών, την κρίση, την κρίση μέσα στην Ελλάδα και τον τρόπο που κινούνται οι άνθρωποι, την εκδίκηση, τα αποθυμένα, που ναι, πίστευα ότι θα μπορούσε να πάει πολύ, δεν ξέρω, έτσι και από διέστηση, αισθανόμουν ότι μια σειρά μπορούσε να πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν το ξέρεις και εγώ δεν ξανοίγομαι σε κάτι προσδοκώντας ντε και καλά την επιτυχία. Ξανοίγομαι και ασχολούμαι με κάτι, γράφω κάτι όταν εμένα μου αρέσει, μου κάνει κέφι να το γράψω, έχει ενδιαφέρον για μένα. Και όταν γράφω, λειτουργώ σαν θεατής, δηλαδή γράφω αυτό που θα ήθελα να δω εκείνη τη στιγμή, αφήνομαι σε αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που με εντριγκάρισε και που μου έδινε πολλά ερεθίσματα. Το ακολούθησε και ο κόσμος και αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά για μένα σας λέω όχι τυχαίο, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτή τη σειρά και επίσης είναι μια σειρά που ενώ μέχρι τώρα τα καθημερινά serial ήταν άνθρωποι οι οποίοι σε ένα σαλόνι, σε ένα γραφείο καθόντουσαν και μιλάγαν και όλα λεγόντουσαν, εδώ έχει εξωτερικές σκηνές, έχει δράση, είναι φτιαγμένο σχεδόν σαν ταινία. Είναι ή σαν εβδομαδιαία σειρά. Και πόσο δυσκολεύει αυτό στον καιρό της κρίσης που ξέρουμε ότι και τα budget έχουν μειωθεί? Το budget είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε, αλλά δουλεύουμε όλοι σαν τρελοί και με πολύ λιγότερα χρήματα. Υπάρχει ένα πάθος από όλους τους συντελεστές για αυτή τη σειρά και νομίζω ότι αυτό είναι που φαίνεται στη συνήθεια τη σειρά, την κάνει πραγματικά αξιόλογη και έχει κάνει τον κόσμο να την αγαπήσει.
σκοπεύει να συνεχιστεί πολύ, πώς το έχετε στο μυαλό? Είναι αυτός ο κύκλος, ξέρω ότι θα τελειώσει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα, υπάρχει πιθανόν μια προοπτική αργότερα να γίνει, αν γίνει του χρόνου, κάτι ένα, το οποίο δεν είναι όχι προέκτασή του, αλλά με κάποιους ήρωες, κάτι σαν μια, σαν ένας άλλος κύκλος. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτός ο κύκλος, αυτές οι ιστορίες τελειώνουν τέλος Ιουνίου. Με πάρα πολλές ανατροπές που δεν μπορώ να τις πω. Εξάλλου κάθε εβδομάδα μια ανατροπή διαδέχεται την άλλη, και να ήθελα δηλαδή να το πω, δεν γίνεται, γίνεται μόνο να την παρακολουθήσει. Θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλη αγωνία. Κάτι άλλο που μπορούμε να ανακοινώσουμε, έτσι ετοιμάζεται? Μένετε Θεσσαλονίκη, καταρχήν να πούμε πόσο και μέρες και ώρες των παραστάσεων. Ναι, παίζουμε στο Θέατρο Σοφούλη. Ξεκινάμε σήμερα 29 του μήνα στις 9 το βράδυ. Παίζουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο διπλές παραστάσεις. Καταρχήν για αυτές τις μέρες έχουμε έρθει. Στο Θέατρο Σοφούλη, το δυνατές, και μετά επιστρέφουμε Αθήνα, εκτός αν, δεν ξέρω αν έχει και μια πολύ μεγάλη προσέλευση, μπορεί να πάρουμε και άλλες δύο-τρεις μέρες, μια μικρή παράταση. Σαν επόμενο σχέδιο συνεχίζω καταρχήν να είμαι, να επιμελούμε τα σενάρια στα Κλεμμένα Όνειρα. Αλλά έχω πάρει και μια έγκριση από το Κέντρο Κινηματογράφου για μια ταινία, για το σενάριο μιας ταινίας, πάνω σε ένα βιβλίο του Βασιλικού, και που θα σκηνοθέτει η Σαβέλα Μαυράκη, γυναίκα σκηνοθέτη και φίλη, με την οποία έχω κάνει το πρώτο σενάριο που έγραψα, το Τράζιτο, που ήταν για το κινηματογράφο και είχε έρθει και στο φεστιβάλ εδώ Θεσσαλονίκη. Και έτσι με συγκινεί πολύ που θα ξαναγυρίσω στο σινεμά, έτσι. Και ενδεχομένως να έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και στο φεστιβάλ εκ νέου. Μακάρι, πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επιτυχία. Να είστε καλά. Και στο επανειδήν. Ευχαριστώ.